και δεν φοβήθηκες. Τι κάνεις εσύ εδώ? Ήρθα να δω τι κάνεις. Είμαι βρεγμένη και πολύ θυμωμένη. Πρέπει να φύγεις. Θα φύγω όποτε θέλω. Και δεν θέλω να φύγω τώρα. Θα σε περιμένω στην πόρτα. Πού είναι ο Ηλίδιος? Θα το σκοτώσω. Πήγε να πάρει τα χάπια του. Έχει πρόβλημα, ξέρεις. Έχει πρόβλημα, πραγματικά. Έτσι. Τι πρόβλημα? Όταν βρίσκεται με κάποιο κορίτσι που του αρέσει, γίνεται νευρικός και δεν μπορεί να ελέγξει τα χέρια του. Και έτσι χάνει τον έλεγχο. Μια φορά χτύπησε μια πρώην κοπέλα του και παραλίγο να τη σκοτώσει, ρε εσύ. Αλήθεια. Την έσπρωξε πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Λες βλακίες, απλώς τον καλύπτεις. Το ξέρω ότι ήθελε να με ξεφορτωθεί. Όχι, μάλλον προσπαθούσε να σου πετάξει ένα σωσίβιο και μπερδεύτηκε. Είναι κούτσουρο, μωρέ, μην κάνεις έτσι. Έλα. Όχι, τώρα. Όχι, μην λες ψέματα, δεν σε πιστεύω. Το έκανε επίτηδες και δεν καταλαβαίνω το γιατί. Μου αρέσει πάρα πολύ, αλήθεια σου λέω. Έλα, κούκλα μου, μην κάνεις έτσι. Κάτσε λίγο εκεί να σε σκουπίσω. Έλα. Κοίτα, εμείς φεύγουμε. Συνέχισε, δεν έγινε τίποτα. Όχι, όχι, περίμενε, θα γυρίσω μαζί σας, Λάουρα. Δεν, όχι. Σκάσε, ρε παιδί μου, επιτέλους. Γεια σου, μαμά, τι κάνεις? Γεια σου, αγάπη μου. Περίμενε λιγάκι, δεν είναι καλή σύνδεση. Θα σου τηλεφωνούσα κι εγώ. Τα κανόνισε όλα με τον εκδοτικό οίκο. Θα μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις με τη φωτογραφία της φίλης σου. Σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστώ. Τι έπαθες? Τίποτα. Χαίρομαι πολύ για αυτό που έκανες. Νιώθω τόσο ωραία που έχω μαμά. Δεν ήταν δύσκολο. Μήπως ο Φράνκο δεν θα έκανε το ίδιο αν μπορούσε? Όχι. Ο μπαμπάς δεν θα με στήριζε ποτέ σε κάτι τέτοιο. Σε ευχαριστώ, μαμά. Σ' αγαπώ πολύ. Κι εγώ, γλυκιά μου. Σ' αγαπώ πολύ. Γεια. Γεια. Τι ήθελες να μου πεις? Θέλω να σου δώσω την κηδεμονία της Μία. Για να την πάρεις μαζί σου, αν θες. Τι? Αλήθεια το λες αυτό? Θα έκανα οτιδήποτε για τη Μία. Θα μπορούσα και να τη χάσω αν ήταν για το καλό της. Σε καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τι σου συμβαίνει. Μπορεί να στενοχωριέμαι πολύ που η Μία έχει μία μητέρα σαν εμένα, αλλά με παρηγορεί που έχει έναν πατέρα σαν και σένα. Είσαι καταπληκτικός πατέρας για τη Μία. Γιατί δεν κάνεις μία προσπάθεια? Έχεις χρόνο, Μαρίνα. Ξέρεις πόσο καλό θα ήταν για τη Μία να έχει την αγάπη της μητέρας της? Την αγάπη που της έλειψε τόσα χρόνια. Κάνε μία προσπάθεια. Μακάρι να μπορούσα, Φράνκο. Μακάρι να ήθελες. Δεν έχεις ιδέα τι χάνεις, Μαρίνα. Η Μία είναι εξαιρετικό κορίτσι. Είναι ό,τι πιο υπέροχο μας έχει συμβεί. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Συγγνώμη, λέγομαι Γκίντο και είμαι ο καλύτερος φίλος του γιού σας. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τον Ξαβιέ. Θα ήθελα να συναντηθούμε αύριο στο σχολείο. Μπορείτε? Αφορά το γιο σας. Ωραία, ωραία, χαίρομαι. Θα τα πούμε αύριο λοιπόν. Οκ, σας παρακαλώ, μόνο μην πείτε τίποτα στο Ξαβιέ. Να το ξέρουμε μόνο εμείς οι δύο, έτσι? Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε αύριο. Γεια σας. Ακούσατε! Είσαι φοβερός, Γκίντο. Άκουσες, μεγάλε. Άκουσα, Γκίντο. Καλή τύχη. Τι έπαθες, γιατί τέτοια μούτρα? Δεν ξέρω, δεν αισθάνομαι καλά. Τι έπαθες? Αυτό μας είπε ο Σέρτζιο. Είπε ότι θέλω να κάνουμε τον κόσμο να δει ότι πιστεύει στην νεολαία. Ναι, αυτό είπε. Αυτό είπε. Θεέ μου, θα ξεράσω. Κάνε ό,τι θέλεις, αλλά μετά μπες στο αυτοκίνητο που σου αγόρασα. Αυτός είναι τρελός. Και γιατί εμφανίστηκες χτες, ενώ μας απορρίπτεις τόσο καιρό? Ήρθα γιατί ήξερα ότι δεν μπορείς να ξεπεράσεις μόνος σου το χωρισμό σου με τον Πάμπλο. Λάθος κατάλαβες. Ο Πάμπλο δεν είναι...
Να τηλεφωνήσει στο σπίτι. Όχι, κάτσε, Φελή. Περίμενε να ηρεμήσει πρώτα η μαμά σου. Καλύτερα να του πάρει αύριο. Όχι, όχι. Θέλω να μάθω τώρα. Αν το είπε στον παπά μου και στι αδερφέ μου, θέλω να μάθω τι έκανε. Τότε, αν να σπάσουν τα νεύρα σου, πάρ' τους για να ηρεμήσει. Ναι, παίρνω τώρα. Εμπρός. Παρακαλώ. Γεια σου, Φάνη. Είμαι η Φέλη. Γεια σας, Δεσποινής. Τι κάνετε? Καλά. Είναι εκεί η μαμά μου? Μισό λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ποια είναι η Φάνη? Η πυρέτρα του Σαββατοκύριακο. Μπορεί και να μην έγινε τίποτα. Ακούστηκε να είναι εντάξει. Μπορεί και να μην το μάθε, αν δουλεύει μόνο τα Σαββατοκύριακα. Δεσποινής, Φέλη. Ναι, Φάνη, τι είπε η μαμά? Δεν ξέρω πώς να σας το πω, αλλά... Πες μου, σε παρακαλώ. Ούτε εκείνη, ούτε κανείς εδώ δεν θα σας απαντήσει. Είπε ότι δεν ανήκετε πια σε αυτή την οικογένεια. Παρακαλώ. Λυπάμαι πολύ, Δεσποινής. Μπορώ να κάνω κάτι για σας? Όχι, Φάνη. Δεν πειράζει. Δεν ανήκω πια στην οικογένεια, Μήτρε. Μην τους δίνεις σημασία. Τέτοια λένε οι άνθρωποι όταν είναι θυμωμένοι. Ας να περάσουν μερικές μέρες και τους ξαναπαίρνεις. Θα είναι καλύτερα σίγουρα. Πίστεψε με, αγάπη μου. Όχι. Το ξέρω. Το εννοούν. Είμαι μόνη μου τώρα. Όχι. Άκουσε με. Δεν είσαι μόνη. Έχεις εμένα, αγάπη μου. Έχεις το παιδί μας. Εμείς είμαστε η οικογένειά σου. Έχεις το σπίτι μας. Θα κάνουμε οικογένεια μαζί. Τη δική μας οικογένεια. Το ίδιο που συμβαίνει πάντα. Ο πατέρας του Πάμπλο κατάφερε να μας χωρίσει πάλι. Ξέρω τι θα μου πεις. Ότι μου το είχες πει ότι θα γινόταν αυτό και ότι εγώ δεν σ' άκουγα και τα λοιπά. Όχι. Πίστευα ότι ο Πάμπλο είχε αλλάξει. Αλλά μας ξεγέλασε. Ναι, αλλά ας τα αφήσουμε αυτό. Πες μου, εσύ τι κάνεις? Καλά. Μ' έβαλαν σε ένα σπίτι που μου φέρονται καλά. Η Σάρα είναι καλή. Και δεν προσέχει μόνο εμένα. Προσέχει και άλλα μικρά παιδάκια που είναι και αυτά τέλεια. Και πώς θα πας με τον Στριφνό στο περίπτερο? Πώς ξέρεις για τον Μάουρο εσύ? Να, ο Μάρκο με πήγε στο περίπτερο για να σε δω. Ήρθα να μάθω τι κάνεις. Και αυτός ο βλάκας με έδιωξε. Ούτε και εμένα μου άρεσε στην αρχή. Αλλά είναι διαφορετικός. Είναι έτσι γιατί είχε πολύ δύσκολη ζωή. Και εσύ είχες πολύ δύσκολη ζωή, αλλά δεν έγινε σαν γι' αυτόν. Όχι, εκείνο ήταν πιο δύσκολη από τη δική μου. Έμπλεξε με ναρκωτικά. Αλλά το ξεπέρασε. Φαίνεται αδύνατο, αλλά τώρα βοηθάει τη Σάρα με το περίπτερο. Δουλεύω κι εγώ μαζί του. Είναι πολύ γενναιόδωρος με όλους. Βοηθάει τα παιδιά που ζουν στο δρόμο. Ναι. Καλά, κάπου το ξέρω. Αυτό το χαμόγελο. Και μην το αρνηθείς. Σου αρέσει ο τύπος, Όχι, όχι, δεν μου αρέσει. Δεν είναι αλήθεια. Σου αρέσει ο τύπος? Όχι, δεν μου αρέσει. Όχι, σου αρέσει. Δεν μου αρέσει, σου λέω. Σου αρέσει. Σου αρέσει. Πολύ καλό. Καλό, Τέλειο, απίστευτο. Καλά τα πήγαμε. Σκίσαμε, κορίτσι μου. Αν είμαι καλά μαζί σου, όλα τα κάνω καλύτερα. Αλήθεια, απίστευτο. Ξέρεις, αυτό που σου συμβαίνει, το έχεις καταφέρει μόνη σου. Όχι. Εντελώς μόνη. Όχι. Όταν είμαι μαζί σου, όλα είναι καλά. Δεν είναι μόνο αυτό που σε κάνει χαρούμενη, έτσι? Ναι. Μίλησα με τον παπά. Ναι. Ναι. Και μου είπε ότι πηγαίνει στους ανώνυμους αλκοολικούς κάθε μέρα. Ακουγόταν καλά. Ήταν άλλος άνθρωπος. Άλλος. Τελείως άλλος άνθρωπος. Εντελώς αλλαγμένος. Πώς να σου το πω. Ήταν πολύ καλύτερα. Καλύτερα από ποτέ. Δεν τον έχω ξαναδεί έτσι. Ποτέ δεν τον έχω ξαναδεί έτσι. Ωραία. Πολύ ωραία. Αλήθεια. Πολύ καλά. Ναι. Ναι. Επιτέλους η ζωή μου αρχίζει να πηγαίνει όλο και καλύτερα. Ναι, καιρός ήταν, αλλά τώρα πρέπει να πάρουμε και λίγο χρόνο να κανονίσουμε και τα δικά μας θέματα, ρε Βίκο, δεν νομίζεις? Ποια θέματα? Για παράδειγμα, να ένα θέμα. Οι διακοπές. Προορισμός. Τι, εσύ και εγώ διακοπές μόνοι μας? Αλήθεια το λες αυτό? Φυσικά οι δυο μας. Φυσικά! Δεν θα πάω με την καμαριέρα ούτε με τον οδηγό του σχολείου. Δεν ξέρω τι θέλεις να πάμε, βέβαια. Οι δυο μας μόνο. Μα και βέβαια οι δυο μας.
Αυτό εδώ μου το στείλανε κάποιοι φίλοι μου που ζουν στην ακτογραμμή. Δες λίγο. Έχει πολύ ωραία μέρη. Περίμενε, άκου λίγο. Τι σου γράφουν? Έχω μια ιδέα, λοιπόν. Μας προτείνουν να τραγουδάμε 2 φορές την εβδομάδα στο μπαρ με μισθό και όλα τα έξοδα πληρωμένα. Πώς σου φαίνεται? Θέλεις? Τέλεια, ναι, ναι. Ωραία, ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε μια άλλη μέρα, ε. Ναι. Το ξέρεις ότι θα είμαι εδώ. Θα είμαι πάντα εδώ. Γεια. Περίμενε, περίμενε. Περίμενε, θέλω να... να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί τελείωσε η φιλία μας? Σε τι απέτυχα? Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε τώρα. Ναι. Χρειάζεται. Θέλω να ξέρω, για να μην το ξανακάνω. Εσύ και εγώ έχουμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν σκοπεύω να χάσω τον χρόνο μου μαζί σου, μ' άκουσες? Λοιπόν, θα μ' ακούσεις είτε σ' αρέσει είτε όχι. Θα σ' αφήσω, θα σ' αφήσω, αλλά θα σκάσεις και θα ακούσεις. Πες ναι, λοιπόν, ορίστε. Θα σκάσεις? Ναι, ναι, πες το άλλη μια φορά. Ναι. Ωραία. Ένα λεπτό, τα χέρια σου. Παραλίγο, να με σκοτώσεις. Ναι, σοβαρά, πολύ θα το ήθελα, αλλά το χρωστάω στη Σόνια και για την ώρα θα συγκρατηθώ. Βλέπεις, της υποσχέθηκα ότι τελικά θα καταφέρουμε να σε πείσουμε εγώ και η Μαρίζα. Για ποιο πράγμα μιλάς? Για αυτό που έγινε στην επίδειξη. Η γραμματέας του Φράνσις Ντουτίλ σε πέρασε για ένα άλλο κορίτσι και σε έστειλε στα αποδυτήρια αντί να κάνει αυτό που της είπε ο Φράνσις. Κατάλαβες? Και λοιπόν? Όταν το έμαθε η Σόνια, τρελάθηκε και απέτυσε από το Φράνσις να το διορθώσει αμέσως. Πώς? Θα κάνεις εξώφυλλο σε ένα περιοδικό. Τι? Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος φωτογράφος και έτσι ζήτησαν από τη Σόνια να τους δώσει μια φωτογραφία σου. Λοιπόν, πρέπει να μου δώσεις μία να την δω. Περίμενε, περίμενε. Τι περιοδικό είναι αυτό που δεν έχει διαθέσιμο φωτογράφο? Εδώ! Εδώ δεν υπάρχει φωτογράφος. Είναι ένα περιοδικό διεθνές. Διεθνές? Όταν έφυγες, ο κόσμος μου γκρεμίστηκε. Πες μου τι έγινε, γιατί δεν θέλω να σε ξαναχάσω. Ήμουν πολύ πιεσμένη. Μόνο τώρα μπορώ να τον αναφέρω τον Μπλάς χωρίς να κλαίω. Μπορεί και να ήμουν χαζή που άφησα τον Ξαβιέ να με στρέψει εναντίον σου. Δεν ξέρω πώς τον άφησα. Ναι, το ξέρω. Κάποια άλλη στιγμή θα τον σκοτώσω, αλλά... μετά τι έγινε? Όταν προσπάθησα να το διορθώσω, ήταν πολύ αργά. Γιατί? Προσπάθησα, αλλά με έκοψες. Σ' άκουσα να λες τον Πάμπλο ότι δεν ήθελες να μ' ακούσεις. Και δεν ήθελες να ξέρεις για μένα ότι ήμουν νεκρή. Και είχες το δίκιο με το μέρος. Δεν το έχεις μάθει ακόμα δεν ότι λέω όλο βλακίες. Δεν ξέρω τι λέω μερικές φορές. Ναι, το ξέρω, αλλά ίσως όλες αυτές οι παρεξηγήσεις να είχαν ένα λόγο. Τι λόγο είχαν? Έπρεπε να βρω την αληθινή μου θέση στον κόσμο. Δεν υπάρχει τέτοια θέση αν δεν είσαι με εκείνους που αγαπάς. Κι εγώ σ' αγαπάω πολύ. Κι ο Μάρκος σ' αγαπάει. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα έτσι κι αλλιώς. Πάντα μπορείς να κάνεις κάτι. Πάντα μπορείς να κάνεις κάτι. Καιρό είχα να τα ακούσω. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι ακόμα. Είμαστε πάλι φίλες? Έχεις αμφιβολίες? Ποτέ δεν πάψαμε να είμαστε φίλες. Οπότε, πάντα μπορείς να κάνεις κάτι. Άκου, μπαμπάκα, πρέπει να μιλήσουμε. Έχει τρελάνει με αυτές τις διακοπές. Ναι, μπαμπά, άκου τι σκεφτόμουν. Είπα στον Τόμας ότι οι οικογένειές μας πρέπει να πάνε μαζί, στην ίδια παραλία. Αλλά μετά, ξέρεις τι άλλο σκέφτηκα? Ότι μπορούμε να πάμε αγάπη μου, και στα βουνά. Αγάπη μου, δεν θα πάμε διακοπές φέτος.
Και βέβαια θα πάμε, αλλά όπως και να έχει, δεν θα έπρεπε να με ρωτήσεις πρώτα. Γιατί όχι. Γιατί η οικονομική μας κατάσταση είναι άσχημη και εκτός αυτού. Μπαμπά, πώς μπορείς να μου το κάνεις αυτό το πράγμα? Και πέρυσι είχαμε δυσκολίες και τελικά φύγαμε για λίγες μέρες. Φέτος είναι χειρότερα. Δεν ξέρω καν αν θα μπορέσω να σου δίνω τη διατροφή που συμφωνήσαμε. Μη μου λες τέτοια. Είναι υποχρέωσή σου. Δεν θα σε αφήσω να τα ξοδέψεις σε golf club αντί να τα δίνεις στην κόρη σου. Πάντα απαιτητική. Το σύνηθε σχόλιο. Δεν είσαι ποτέ ικανοποιημένη. Είναι υποχρέωσή σου. Αν είναι δυνατόν να έχεις συνέχεια στο μυαλό σου, τι θα κάνω τα λεφτά στην ώρα τους. Σταμάτα πια. Ποτέ. Σταμάτα σου λέω. Μην ανησυχείς αγάπη μου. Δεν θα σε ρωτήσω. Γιατί ξέρεις ότι δεν θα σου απαντήσω. Τουλάχιστον θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι δείχνει πολύ πιο χαρούμενη. Μήπως μίλησες με τον Παύλο? Για πες τώρα στη μανούλα σου. Όχι. Με τη Λουχάν. Με τη Λουχάν! Ναι. Αλήθεια? Δεν το πιστεύω. Πώς είναι? Μια χαρά, μια χαρά. Α, το ήξερα. Όταν μια φιλία είναι αληθινή, δεν τη χαλάει τίποτα. Κι όμως, οι νόμοι, τα δικαστήρια, οι δικηγόροι. Θα τη στείλουν σε κάποιο άλλο σπίτι? Όχι, αλλά μπορεί και να συμβεί. Α, όχι. Μανούλα, θέλω να σου ζητήσω μια μικρή χάρη. Βέβαια, γλυκιά μου, οτιδήποτε. Μάλλον πρέπει να μου κάνεις μια τεράστια χάρη. Έπρεπε να το καταλάβω ότι αυτός ο τόνος ήταν ύποπτος. Μανούλα, μανούλα, θέλω μια χάρη. Έλα, περίμενε, περίμενε. Ναι, πρώτα μια μικρή χάρη και περίμενε, μετά γίνεται τεράστια. Δεν ξέρω πώς να σου το πω κιόλας. Τι? Πες μου. Θέλω ένα αδερφάκι. Περίμενε, δεν χρειάζεται να κάνεις παιδί τώρα, δεν εννοούσα αυτό. Δεν θα είναι παιδί σου, θα είναι σαν εγγόνι σου, ας πούμε. Α, αυτό ήθελες να μου ζητήσεις, να γυρίσω και τ' άλλο μάγουλο, ε? Όχι, όχι. Σταμάτα, Μαρίζα, συνέχεια. Άσε με να σε εξηγήσω λίγο. Μπες στο θέμα, άντε. Μα σταμάτα να μιλάς συνέχεια. Άντε, πες μου, παιδί μου, τι χάρη θέλεις να σου κάνω? Θέλω να υιοθετήσεις τη Λουχάν. Καλημέρα, Πιλάρ. Ο μπαμπάς είναι στο γραφείο? Ναι, μαλώνει με τη μαμά μου, πάλι τα ίδια. Γιατί? Συνηθισμένα. Εκείνος λέει ότι δεν έχουμε λεφτά για διακοπές. Μου βγήκε η ψυχή στο διάβασμα όλο το χρόνο. Και γιατί? Για να μείνω εδώ και να βαριέμαι με την τσιγκουνιά του γέρου. Μην ανησυχείς άλλο, γιατί εγώ έχω κάτι εδώ πέρα που θα βάλει τέλος στις καυγάδες με τον μπαμπά σου για τα λεφτά. Γιατί πράγμα μιλάς? Υπάρχει μία επιταγή εδώ πέρα με πολλά μηδενικά για τον μπαμπά σου. Καλά, ωραία. Περίμενε. Και πώς το ξέρεις, το άνοιξες? Βέβαια, τι. Δεν είμαι κουτσομπόλα, εντάξει. Έπρεπε να υπογράψω για να το πάρω και δεν μπορούσα να υπογράψω. Περίμενε, να περίμενε, Μίτσι. Μίτσι. Ούτε ένα εκατομμύριο δολάρια δεν θα τους κάνουν να σταματήσουν να μαλώνουν σαν το σκύλο με τη γάτα. Μισούν ο ένας τον άλλον. Όχι, πρώτον, μπορεί να μην τα πάνε καλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μισούν ο ένας τον άλλον. Είμαι σίγουρη ότι βαθιά, βαθιά μέσα τους αγαπιούνται. Και σε αγαπούν και εσένα πολύ. Θέλουν το καλύτερο για σένα. Πήγαινε λοιπόν στο μάθημα. Άντε, άντε, γλυκούλα μου, πήγαινε, ομορφιά μου, πήγαινε. Μπράβο. Μίτσι. Ναι. Α, γεια σου, Λάλο. Μίλησες με τη Φελή? Όχι, δεν την έχω δει ακόμη, γιατί. Α, δηλαδή δεν έμαθες τι έγινε με τη μαμά της? Όχι, θα τι έγινε, αλλά θέλω να μάθω αμέσως τι έκανε πάλι αυτή η μάγισσα. Θα μου πεις τώρα. Τι έγινε, βλέπω είσαι πολύ χαρούμενη σήμερα, ε? Τόσο πολύ φαίνεται. Είσαι άλλος άνθρωπος, Λουχάν. Νιώθω άλλος άνθρωπος. Μπορώ να μάθω τι σε άλλαξε? Πήγα στο σχολείο χθες και τα ξαναβρήκα με την καλύτερη φίλη μου. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Γιατί δεν μου είπες ότι ήρθε να με βρει? Γιατί σκέφτηκα ότι ήθελες να αφήσεις πίσω το παρελθόν σου. Βλέπω όμως ότι δεν θέλεις να το κάνεις. Ήθελα μία αλλαγή στη ζωή μου, όμως άλλαξα γνώμη, γιατί έχω φίλους. Και η φίλη είναι η ζωή μου. Θα πονέσεις πολύ, το ξέρεις, ε? Ναι, το ξέρω. Αλλά η φιλία μου με τη Μαρίζα αξίζει το ρίσκο. Αξίζει. Χαίρομαι για σένα. Τελικά έκανες τη σκληρή, αλλά η καρδιά σου είναι σαν ζελέ. Μην είσαι χαζός, είσαι τόσο απεσιόδοξος. Γεια σας, παιδιά. Γεια. Λουχάνα, έχεις τηλεφώνημα από ένα γραφείο δικηγόρων. Είπαν ότι θα σε ξαναπάρουν, είναι δυνατόν? Ναι, τι σου είπαν? Ότι πρέπει να πας εκεί, εδώ έχω τη διεύθυνση. Τι θα κάνεις με το σχολείο? Δεν ξέρω. Αν συνεχίσεις τις απουσίες, θα το πω στο δικαστήριο. Ξαναπάρ' τον, σε παρακαλώ πολύ, και πες τους ότι είναι άρρωστη σήμερα. Σου υπόσχομαι ότι αύριο θα πάει, ακόμα και αν χρειαστεί να την πάω εγώ σηκωτή στο σχολείο. Εντάξει, αν είναι έτσι, δεν έγινε και τίποτα. Σας αφήνω μόνους, λοιπόν. Δεν ξέρω γιατί τηλεφώνησαν, δεν θα πάω. Είπες ότι ήθελες να αντιμετωπίσεις την αλήθεια. Το ξέρω. Αλλά... αφού ανασκουμπόθηκες και έκανες το πρώτο βήμα, δεν πρέπει να τα παρατήσεις τώρα. Εμπρός. Τηλεφώνησε. Είσαι έτοιμος, Μανουέλ?
Ναι. Επιτέλους γίνεται αυτό που ήθελες, ε? Φεύγεις από αυτή τη φυλακή. Ναι, έτσι νομίζω. Γιατί είσαι τόσο φοβισμένος? Θα τα πας μια χαρά. Από ό,τι έχω δει, οι φίλοι σου σε λατρεύουν. Ναι, το ξέρω. Δεν φοβάμαι αυτό, αλλά κάτι... κάτι άλλο. Τι άλλο? Παίζω το τελευταίο μου χαρτί. Θα πάω στο σχολείο και... αν δεν γίνω καλά, αν δεν θυμηθώ... Πρέπει να χαίρεσαι. Είμαι σίγουρη ότι θα γίνεις καλά. Θα θυμηθείς και σύντομα θα πας στο Μεξικό. Να δεις την οικογένειά σου. Ναι, αυτό είναι το όνειρό μου. Αυτό θέλω να κάνω. Μη με ξεχάσεις. Θα περιμένω να μου στείλεις κάρτα, εντάξει? Ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλα όσα έχεις κάνει για μένα. Όταν θα έρθω στο Μεξικό να σε δω, να πιάσουμε τη συζήτηση που δεν τελειώσαμε. Ωραία. Μανουέλ. Γεια σας. Έτοιμος? Ναι, ο πρωταθλητής είναι έτοιμος. Έλα μαμά, δεν είναι τόσο δύσκολο. Το μόνο που πρέπει να πεις είναι ναι. Μα γλυκιά μου, είναι μια απόφαση που δεν μπορώ να πάρω έτσι εύκολα και βιαστικά. Άλλωστε πρέπει να ρωτήσω και τον Φράγκο γι' αυτό. Α, ο Φράγκο, είχα ξεχάσει ναι, ότι πρέπει ναι, να ρωτάς τον Φράγκο για όλα τώρα. Χίλτα, επιτέλους, τι έγινε? Χίλτα, πες μας τι έγινε, γιατί έχεις τέτοια μούτρα? Αχ, γιατί πήρα τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Όλες οι εξετάσεις είναι καλές. Πόσο χαίρομαι. Θα σε σκοτώσω. Ξέρεις πόσο με τρόμαξε? Γιατί έχεις τέτοια μούτρα, Χίλτα? Γιατί ο γιατρός μου είπε ότι είναι λόγω της ηλικίας. Γεράματα. Μου έγραψε κάποια χάπια για τη μνήμη. Α, δεν πειράζει. Πρέπει να το γιορτάσουμε. Ας πάμε στο κομμωτήριο και μετά θα πάμε για ψώνια. Θα επιστρέψεις στο σχολείο με καινούργια εμφάνιση. Και θα μπορούσες να αλλάξεις το πρόγραμμα του σχολείου και να βγάλεις κάποια μαθήματα. Να είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Δεν θα ξαναγυρίσω στο σχολείο εγώ ποτέ. Τι? Γιατί? Γιατί η διδασκαλία πέρασε πια στο παρελθόν. Τα βαρέθηκα όλα. Ο κόσμος είναι χάλια. Όλα μπορούν να λυθούν όταν ξέρεις την αλήθεια. Ναι, τώρα μάλιστα. Τα σκουπίδια συσσωρεύονται από την πρώτη μέρα της ανθρωπότητας. Είναι πάρα πολλά για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι που σε πείθουν γι' αυτό. Η απώλεια της ελπίδας, ο φόβος είναι τρομερή εχθροί. Αλλά ο χειρότερος από όλους είναι η άγνοια. Είναι πολύ αργά. Εγώ είμαι έτσι εν μέρη γιατί έτσι είναι και ο πατέρας μου. Κάνεις λάθος. Ο πατέρας σου δεν ήταν πάντα έτσι. Εδώ θα δεις πώς ο πατέρας σου ξεκίνησε την καριέρα του. Αυτές είναι οι εφημερίδες της εποχής. Θα δεις ότι ο συγγραφέας, ο πατέρας μου, δεν έλεγε ψέματα. Αν αποφασίσεις να κάνεις αλλαγές, πρέπει να ξέρεις πώς ξεκίνησε. Μπορείς ελεύθερα να αποφασίσεις αν θα μάθεις ή όχι. Είναι πολλά. Ναι, είναι πολλά. Αλλά έχεις όλο το χρόνο να τα μάθεις. Μην κάνετε έτσι, κύριε, ας το γιορτάσουμε. Ελάτε. Δεν γιορτάζουμε τίποτα, Μίτσι. Μα πώς όχι, κοιτάξτε αυτή την επιταγή. Πόσα νούμερα, barbecue. Ας νοικιάσουμε ένα εξοχικό και ας πιούμε όσο κρασί υπάρχει. Ας χορέψουμε μέχρι το πρωί. Κοιτάξτε την επιταγή. Μακάρι να πάρω κι εγώ μια τέτοια κάποια μέρα. Επιτέλους, έλα, άνθρωπέ μου, έλα. Ξέρεις τι είναι αυτό? Η αποζημίωσή μου. Δηλαδή, σας απέλυσαν? Έτσι φαίνεται. Και όλα αυτά τα παίρνω σαν επιβράβευση. Αχ, είναι περισσότερα από όσα θα έβγαζα σε 2 χρόνια. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ μου τόσα. Σκεφτείτε όμως, είναι μια παρηγοριά, δεν είναι λίγο? Μάλλον κάτι τέτοιο. Μια παρηγοριά. Ξέρεις πόσα χρόνια θα έπρεπε να περιμένω για ένα τέτοιο εισόδημα? Για να βάλω κάτι στην άκρη σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Θα μπορούσα να σταματήσω τη δουλειά για 1 χρόνο. Και τότε γιατί δεν νιώθω καλά? Επειδή απολυθήκατε. Κανείς δεν νιώθει καλά όταν απολύεται. Θα μπορούσε να σημαίνει τόσα. Μα δεν είναι τίποτα. Ήθελα
Να σας δείξω αυτό. Πολύ καλό ποσό. Ναι. Φαντάζομαι ότι δεν πρόκειται για αύξηση. Όχι. Πρόκειται για αποζημίωση. Για τη σιωπή μου. Ο Μπασταμέντε με πλήρωσε για να φύγω χωρίς να διαμαρτυρηθώ. Χωρίς να πω τίποτα. Αυτός ο τύπος θα τακτοποιεί όλα με τα χρήματα. Και εσείς τι θα κάνετε? Και τι μπορώ να κάνω? Θα μαζέψω τα πράγματά μου και θα φύγω. Κύριε Ντουνόφ, σας παρακαλώ μην τον αφήσετε να σας εξαγοράσει. Γεια σας, Ντουνόφ. Χαίρομαι που είσαι ακόμη εδώ. Ναι. Ήθελα να σιγουρευτώ ότι έλαβες την επιταγή. Ναι, ναι, την έλαβα. Αυτό που μένει τότε είναι να αποχαιρετιστούμε σαν κύριοι που είμαστε. Ευχαριστώ πολύ για τις υπηρεσίες σου. Τι κάνεις? Α, θέλω να δώσετε αυτή την επιταγή στον κύριο Μπασταμέντε. Δεν καταλαβαίνω. Ζητάς μεγαλύτερο ποσό? Όχι. Απαιτώ να απολυθώ με μια δικαιολογημένη αιτία. Είμαι έντιμος άνθρωπος και δεν πρόκειται να φύγω επειδή δεν αρέσω στον κύριο Μπασταμέντε. Ντουνόφ, σε παρακαλώ, μην κάνεις τα πράγματα χειρότερα. Καθόλου, απλώς θα ξεκαθαρίζω. Τι λες? Θα διεξαγάγω έρευνα για να αποδείξω ότι έχουν γίνει σκοτεινές συμφωνίες σε αυτό το σχολείο. Δεν μπορείς να το κάνεις. Αλήθεια? Αυτό. Σε παρακαλώ, μην πάρεις λάθος αποφάσεις. Θα το ξανασυζητήσουμε. Θα σου βρω εγώ δουλειά. Σε άλλο σχολείο. Εγώ προσωπικά θα το φροντίσω αυτό. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να οργανώσω τη γιορτή για το τέλος της χρονιάς με τον καθηγητή. Κύριε Μιράντα, μπορείτε να μου δείξετε το δρόμο? Μα συγχωρείτε. Μα συγχωρείτε, κύριε Τσεμέντε. Ελάτε να καθίσουμε εδώ. Άσε τα λόγια και πες μου τι συμβαίνει με το γιο μου, έλα. Δεν έγινε και τίποτα σοβαρό, ξέρετε. Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Όχι, δεν είναι σοβαρό. Ξέρετε ότι το σχολείο είναι γεμάτο υποκριτές, έτσι. Ήθελα να σας το πω εγώ πριν φτάσουν στα αυτιά σας όλες αυτές οι φήμες. Εντάξει. Ναι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όχι, δεν Όχι. καταλαβαίνω τίποτα. Για ποιες φήμες μιλάς? Οι φήμες ότι ο καλός μου και εγώ τα πάμε τέλεια. Πώς είπες για το γιο μου? Ηρεμήστε, τον λέω έτσι μόνο όταν είμαστε μόνοι μας και τώρα μπροστά σας. Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί είστε ο μπαμπάς του, οπότε καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι? Τι είναι αυτό που πρέπει να καταλάβω, βρε τέρας? Δηλαδή θες να μου πεις ότι εσύ και ο γιος μου, ο γιος μου είναι μια χαρά άντρας? Αγαπιόμαστε πολύ. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι καθαρές και σαφείς. Με καθαρά γράμματα. Συγγνώμη, κυρία, είχα ένα ουρολογικό πρόβλημα. Άσε τις λεπτομέρειες και κάτσε κάτω, Λάσεν. Ο μπαμπάς σου θέλει να σου μιλήσει. Συνάντησα τον πατέρα της Ριβαρόλα. Θέλει να μιλήσει την κόρη του. Πήγαινε, Ριβαρόλα. Αλλά θέλω τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο μέχρι το διάλειμμα. Μια χαρά. Συγγνώμη, αλλά σας έφερα ένα μαθητή. Η Ριβαρόλα είχε την άδειά μου να φύγει. Δεν είναι η Ριβαρόλα. Ω, Μανουέλ! Τι κάνεις? Πώς είσαι, ρε εσύ? Σ' αφήσαν τελικά. Εγώ πηγαίνω. Καλή συνέχεια. Και σας ευχαριστούμε για το δώρο που μας φέρατε. Παρακαλώ, αφήστε τους να καλωσορίσουν το φίλο τους. Γεια σας. Μία, πήγαινε να το χαιρετήσεις, άντε. Αφού ψοφάς να το κάνεις. Σταματήστε, κοριτσιά, δεν μπορώ. Πηγαίνετε εσείς. Πηγαίνετε. Έλα, Μανουέλ, κόλλα πέντε. Όλα πέντε, δεν θυμάσαι? Το κάναμε και στο νοσοκομείο. Έλα. Όχι, όχι. Έλα, τολμάσαι ή όχι? Έλα, έλα, κάντο, έλα, κόλλα πέντε. Κόλλα, κόλλα πέντε. Έλα, Μανουέλ. Κοίταξε να δεις. Έλα, δώσ' του. Έλα, έλα. Αυτός είσαι. Ησυχία, σταματήστε. Αρκετά. Βάλτε το να κάτσει κάπου και πηγαίνετε όλοι στις θέσεις σας. Αυτή είναι η Κάρμεν που σου έλεγα και είναι και στις καλές της σήμερα. Η μία δεν είναι εδώ μαζί σας? Η μία εκεί είναι. Α, όχι, να, εκεί κάτω. Δεν έπρεπε να έρθω εδώ. Δεν ξέρω γιατί σε άκουσα. Μπορείς να ηρεμήσεις. Ίσως αυτός ο Μπλάσιο.
Φάρα, να σου άφησε κάτι. Δεν με νοιάζει. Το μόνο που ήθελα από αυτόν ήταν λίγη αγάπη. Και τώρα δεν μπορεί να μου τη δώσει. Καλώς ήρθες στην πραγματικότητα, ε. Γεια σας. Συγγνώμη που άργησα. Δεν πειράζει. Είμαι ο δικηγόρος Φερνάντες. Είμαι ο Μάουρα, ο φίλος της Λουχάν. Λουχάν, χαίρο πολύ. Καλά. Σε ψάχνουμε εδώ και εβδομάδες. Χαίρομαι που μας τηλεφώνησες. Υποθέτω πως ξέρεις γιατί είσαι εδώ. Όχι. Δεν έχω ιδέα. Αλήθεια, δεν ξέρεις τι κανόνισε για σένα ο Ρικάρντο Φάρα? Αυτός ο φάκελος αφορά στην κληρονομιά του. Αυτός είναι για το μελλοντικό κηδεμόνα σου και αυτός περιέχει ένα προσωπικό γράμμα κλειστό και σφραγισμένο. Δεν σας καταλαβαίνω. Εννοείται ότι ο Μπλάς, ο Φάρα, ο νεότερος, άφησε τους φάκελους για μένα? Ναι. Πότε το έκανε? Πριν κάποιους μήνες. Να σας πω, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ναι, βέβαια. Θα της φέρω λίγο νερό. Έχω φοβερά νέα να σου πω. Ο Μανουέλ ρώτησε τον Πάμπλο για σένα στο μάθημα. Αλήθεια? Ναι, και εμένα με ρώτησε στην κλινική. Δεν με ενδιαφέρει. Σε ξέρω, σε ενδιαφέρει. Καλά, αλλά δεν πρόκειται να πάω. Και δεν θα ξαναδείς ποτέ το Μανουέλ. Έτσι λέω. Δεν πρόκειται να τα καταφέρεις εδώ στο σχολείο και ο Μανουέλ χρειάζεται τη βοήθεια όλων μας για να γίνει καλά. Να βασιστεί σε σένα. Δεν θέλω να έχω καμιά σχέση μαζί του. Αν με βοήθησε σε κάτι η εμφάνιση της μαμάς μου είναι ότι σκεφτόμουν εκείνη και ξέχασα το Μανουέλ. Αλήθεια, είσαι πολύ εγωίστρια. Αυτή δεν είναι ώρα να σκεφτείς τον εαυτό σου, αλλά εκείνον. Όπως κάνουν όλοι οι φίλοι του. Εγώ δεν είμαι φίλη του, εντάξει? Δεν καταλαβαίνω, τι εννοείς? Μπορώ να ανεχτώ να με απορρίψει για τη Σαμπρίνα μια φορά, αλλά όχι και δύο. Γιατί το λες αυτό, τι έγινε? Γιατί σε ρώτησε για μένα σαν άσκηση για τη μνήμη του. Όταν πήγε να θυμηθεί με την καρδιά του, θυμήθηκε μόνο τη Σαμπρίνα. Πρέπει να είμαι στο εξώφυλλο του επόμενου τεύχους του περιοδικού. Δεν εξαρτάται από μένα. Το καλό που σου θέλω, αγαπούλα μου. Γιατί όπως έδωσα στην Ντολόρες τη διεύθυνση του σπιτιού, μπορώ ωραιότατα να πω στον Ντουνόφ και σε όλο το συμβούλιο ότι η Φέλη είναι έγκυος. Γεια σου, μπαμπά, τι κάνεις εδώ? Ήρθα να δω το σχολείο. Ωραίο καταφύγιο. Και αυτήν? Την έχεις για κάλυψη ή μήπως θέλεις να τις μοιάσεις? Μα τι είναι αυτά που μου λες? Άκουσε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, Ξαβιέ. Το θέμα ήδη είναι πολύ βρώμικο για να το συζητάμε. Όταν, λοιπόν, τελειώσουν τα μαθήματα με το καλό, θα έρθεις μαζί μου στην επαρχία. Και τότε θα αποφασίσω σε ποιο σχολείο θα σε στείλω. Μα τι έχεις πάθει? Για το σχολείο και τις διακοπές κανόνιζε πάντα η μαμά. Και ειδού τα αποτελέσματα. Αλλά ως εδώ. Τελείωσε. Κανονίστηκε. Μα... του χρόνου θα πας σε άλλο σχολείο. Σε παρακαλώ, μπαμπά, ήταν πολύ δύσκολο να προσαρμοστώ και να κάνω φίλους εδώ πέρα. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Ήρθα απλώς να σου πω τι θα συμβεί από εδώ και μπρος. Κατάλαβε το. Τελείωσε. Αισθάνεσαι καλύτερα? Ναι. Ναι, συνεχίσουμε. Με ποιον από τους τρεις φακέλους να αρχίσουμε? Με το προσωπικό γράμμα. Όχι, συγγνώμη, με την κληρονομιά ξεκινήστε. Ο φίλος σου έχει δίκιο. Μπορείς να διαβάσεις το προσωπικό γράμμα όταν θα είσαι μόνη σου. Ας αρχίσουμε με την κληρονομιά. Ποια είναι η κληρονομιά? Τι είναι? Περιουσιακά στοιχεία, χρήματα. Όχι, όχι, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Πάμε στην κηδεμονία. Πάμε σε αυτή. Ναι. Ως κηδεμόνας της ανήλικης που αναφέρεται άνωθεν, εκφράζω μαρτυρία συμβολιογράφου ότι η Λουχάν Λινάρες, αφού κλείσει τα 16 της χρόνια... Μα είμαι 16, τα έχω κλείσει, ναι. Ωραία, ωραία. Μπορεί να επιλέξει το κηδεμόνα της μέχρι την ηλικία των... και από εδώ και κάτω έχει τελίτσες. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει να μείνω στην ανάδοχη γένεια? Όχι, όχι, μπορείς να επιλέξεις ελεύθερα ποιος θα γίνει ο νέος κηδεμόνας. Με αφήνει να επιλέξω, αλήθεια? Μπορώ να επιλέξω? Περίμενε. Ελπίζω να φανείς έξυπνη και να μείνεις εκεί που είσαι τώρα, ε. Γιατί το λες αυτό? Να, γιατί δεν θα είναι εύκολο να βρεις κάποιον να σε αναλάβει. Μην ελπίζεις και πολύ. Πώς το ξέρεις? Άκουσε με, μείνε με τη Σάρα. Εκπροσωπεί το κράτος και έτσι δεν θα χρωστάς χάρη σε κανέναν. Ορίστε. Τι είναι αυτό? Μια λίστα με ηλεκτρονικές διευθύνσεις πολύ cool κοριτσιών. Αυτή είναι η λίστα του Τόμας. Αλλά αυτός ο βλάκας δεν τη χρησιμοποιεί πια, οπότε... Κι εγώ ναι. Τι να την κάνω? Τι να την κάνεις, ρε εσύ? Είσαι ωραίος, μια γραπεδί είσαι. Έχεις και φράγκα, πρέπει να ψάξεις κι άλλα κορίτσια. Όχι μόνο αυτά που βλέπεις εδώ πέρα. Προχώρα το, ρε, προχώρα το. Περίμενε, σταμάτα τις αηδίες και πες μου, τι ακριβώς θέλεις.
Κοίτα, δεν θέλω να... να σε ξαναδώ με τη Λάουρα. Γιατί, τι έγινε, σου αρέσει? Όχι. Ναι, ναι, μου αρέσει, αλλά... αλλά δεν με κοιτάς καθόλου, ρε εσύ. Μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν υπάρχω για αυτήν, καταλαβαίνεις? Δεν υπάρχω, ρε εσύ. Τι να της πω, τι να κάνω? Ναι, καταλαβαίνω. Πώς να σου το πω? Γκίντο, δεν είσαι ο τύπος του άντρα που αρέσει τη Λάουρα. Ξέρεις τι τύπος της αρέσει? Έλα, πες μου ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις αντάλλαγμα. Θα σου πω δωρεάν. Έλα, πες μου, σε παρακαλώ. Καταρχήν. Πρώτα απ' όλα, στη Λάουρα δεν αρέσουν οι τύποι που είναι οι ληστές, ούτε καλογυμνασμένοι. Έχεις προσέξει πως ντύνεσαι? Όλα αυτά τα φανελάκια που φοράς είσαι... Το μόνο που μένει τώρα είναι να μου πεις ότι τις αρέσουν και ξανθεί και μετά να αυτοκτονήσω, έτσι? Δεν την νοιάζει το χρώμα. Αυτό που εκτιμάς έναν άνθρωπο είναι η ευαισθησία. Να το θυμάσαι. Είμαι πολύ ευαίσθητος. Το θέμα είναι ότι δεν το δείχνω αρκετά. Ή όχι? Δεν καταλαβαίνω τι κάνεις. Δεν μου είπες ότι ήθελες να δεις τη μία? Μου το είπες. Σταμάτα. Ναι, τώρα. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να τα κάνεις όλα χάλια και γιατί εγώ πρέπει για να τα κάνω. Γιατί στη μία αρέσουν οι εκπλήξεις. Τις αρέσουν. Γι' αυτό άκου τι θα κάνεις. Όταν μπει μέσα, θα βγάλεις το κεφάλι σου και θα πεις. Γεια. Καταλαβες. Καταλαβες. Σίγουρα θα της αρέσει η έκπληξη. Ναι, θα της αρέσει. Λοιπόν, έκανες πρόβα το γεια. Γεια. Yeah. Εντάξει. Όχι τόσο δυνατά. Μαμά, δεν. Σώπα. Πώς να το πω όμως. Γεια. Μία! Είδα τη όλη να βγαίνει από το δωμάτιό σου. Και το δωμάτιο είναι και δικό της. Ναι, το ξέρω, αλλά είχε ύποπτο βλέμμα. Δεν ξέρω. Μη με ακούς, αλλά έχω ένα κακό προαίσθημα αυτό. Α, έλα εδώ, έλα εδώ. Τι προαίσθημα? Νομίζω ότι αυτή η ηλίθεια σου έκανε κάτι. Αλλά μη με ακούς. Μπορεί να είναι μόνο η φαντασία μου. Μην ανησυχείς. Δεν το πιστεύω! Θα τη σκοτώσω! Πώς μου το έκανε αυτό? Γεια. Θες να σου πεις, δεν έχεις χρόνο, θέλει ρίσκο να τα καταφέρεις. Μην το σκεφτείς, μην το φοβάσαι, πάρε το ρίσκο και μην κρατιέσαι. Μην ασχολείσαι με κλάμα φωνές, κάτσε τα κι όλα θα περάσουν. Θέλει ηρεμία, θέλει ησυχία, μείνε μακριά από τα σκουπίδια. Θες να σωθείς, ελευθερώσου, πάντως βρες το ερώτημά σου. Μην ασχολείσαι με κλάμα.